Η Νουδού του Μητσοτάκη απειλεί τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, τη νεολαία. Θέλει αυτοδυναμία για να συνεχίσει πιο καταστροφικά την πολιτική της ακρίβειας και της φτώχειας, των σκληρών αντεργατικών μέτρων, των ιδιωτικοποιήσεων, της συμμετοχής στα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ, της αστυνομοκρατίας και της καταστολής. Μαύρο στην Ουδού και σε κάθε αντιδραστικό συμπλήρωμά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε και ανοίγει δρόμο στο μεγαλύτερο κακό. Θέλει να μείνει κόμμα εξουσίας, να συνεχίσει τα ίδια. Πρέπει να πληρώσει όλα τα πολιτικά εγκλήματά του σε βάρος των εργαζομένων και της νεολαίας. Η σταλινική πολιτική του ΚΚΕ είναι αδιέξοδη. Με αποκλειστικό στόχο την κοινοβουλευτική του ενίσχυση, καλλιεργεί την ανάθεση και αυταπάτες. Διασπά, καθυλώνει τους αγώνες με χωριστές κινητοποιήσεις, με την άρνηση να απαιτήσει άμεση εθνικοποίηση των σιδηροδρόμων. Έτσι υποκλίνεται στην κανονικότητα. Ψήφισε το επίδομα 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής, λειτουργεί αντιδημοκρατικά σε συνδικάτα και συλλόγους. Καμία ψήφος χαμένη σε δίθεν ρεαλιστές και θεσμικούς, σε λαμπερούς αρχηγούς που είναι μακριά από τους αγώνες. Ακούστε! Στον δρόμο σπάμε την κρατική τρομοκρατία, όπως αψηφίσαμε πρόστιμα και απαγορεύσεις και μπλοκάραμε την πανεπιστημιακή αστυνομία. Σταματάμε πληστηριασμούς, διακοπές ρεύματος. Παλεύουμε για ανατροπή των αντεργατικών μέτρων, επιβολή μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, αύξηση μισθών, συλλογικές συμβάσεις, κατάργηση αντιλαϊκών φόρων, εθνικοποίηση της ΔΕΗ με κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, των υποδομών και μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο, λεφτά για τις κοινωνικές ανάγκες, για ένα δημόσιο πρόγραμμα λαϊκών κατοικιών, με διαγραφή του χρέους, φορολογία των κερδών και του πλούτου. Οι αστικές τάξεις σε Ελλάδα και Τουρκία είναι τυχοδιοκτικές. Κοινός αγώνας των λαών ενάντια σε πόλεμο, εθνικισμό, εξοπλισμούς. Προπαγάνδα για κυριαρχία Μητσοτάκη θα σκάσει πάνω στη σκληρή πραγματικότητα. Μπορούμε να τους σταματήσουμε, χτίζοντας την ενότητά μας, με μαζικούς αγώνες στο δρόμο, στηριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις, ενάντια σε μυρολατρία, κοινοβουλευτικές αναθέσεις και αυταπάτες. Μπορούμε να σταματήσουμε τις επιθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Όχι όμως με μια από τα ίδια, αλλά με την ενεργή συμμετοχή μας, ενάντια σε κάθε μυρολατρία και ανάθεση. Με την οργάνωσή μας παντού, με συνελεύσεις, επιτροπές, συντονιστικά. Με την ενοποίηση και κλιμάκωση όλων των αγώνων. Δεν υπάρχει μικρότερο κακό. Πρέπει να χτυπήσουμε στη ρίζα, τον καπιταλισμό. Με μια κυβέρνηση των εργαζομένων, βγαλμένη από τα δικά μας όργανα και αγώνες. Ανοίγοντας δρόμο στο σοσιαλισμό. Με επίκεντρο τις ανθρώπινες ανάγκες, την προστασία του περιβάλλοντος, το δημοκρατικό σχεδιασμό, τη διεθνή συνεργασία. Με ελευθερίες ανώτερες από τις αστικές δημοκρατίες των πλουσίων, της διαφθοράς και της καταστολής. Μητσοτάκης και ελίτ δεν θέλουν να κάνουν τον παραμικρό συμβιβασμό. Τα αυταρχικά καθεστώτα τους δεν πέφτουν με εύκολες λύσεις μέσα από τις εκλογές, αλλά με ταξικές συγκρούσεις, εξεγέρσεις, επαναστάσεις. Περνάμε στην αντεπίθεση. Μπορούμε να νικήσουμε. Με μια αριστερά επαναστατική.